medical application. You got it. Κύριε Ζαχαριάδη, θα μας πείτε πότε δημιουργήθηκε ο σύλλογος και ποιανού ιδέα ήταν και ποιοι άνθρωποι ήταν αυτοί που τον πρώτο δημιούργησαν. Ο Όμιλος Γενίτσαρ και Μπούλες ιδρύθηκε το 1971 βάσει του καταστατικού που υπάρχει από τότε. Ήταν ιδέα και υλοποιήθηκε από τους παλιούς πορευτές έτσι ώστε να προστατευθεί και να διατηρηθεί το ιστορικό και αρχαίο δρόμο της πόλης μας, το δρόμο του Γενίτσαρου και της Μπούλας. Από τότε είναι σε συνεχή δράση, έχει δραστηριότητες διάφορες και ποικίλες, με οπωσδήποτε πυρήνα τις εκδηλώσεις της αποκριάς κάθε χρόνο και είναι βασικά ο λόγος για τον οποίο δημιουργήθηκε και από εκεί και πέρα σε εκδηλώσεις και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Πόσα άτομα έχετε σήμερα, πόσα παιδιά έρχονται κοντά σας και μαθαίνουν? Τα παιδιά τα οποία πλησιώνουν το σύλλογο και τις απόκριες αλλά και κατά τη διάρκεια όλου του χρόνου ανέρχονται περίπου στα 200. 200 παιδιά, μπράβο. Και από τι ηλικία ξεκινάτε? Στην αρχή δεν υπάρχει όριο ηλικίας. Τα παιδιά ξεκινάνε από γεννησιμνίου περίπου. Βέβαια, εδώ στο σύλλογο έχουν και κάνουν πρόβες περίπου από 3-4 ετών. Αλλά όσο αφορά τη συμμετοχή τους στον δρόμο, ξεκινάνε από τότε που θα τους δείσουν οι γονείς τους για πρώτη φορά. Μπορεί να είναι και μηνών ή ενός έτους κτλ. Ο σύλλογος έχει δικά του κοστούμια, δικά του ρούχα, δικές του φορές. Έχει έναν αριθμό, έχει μια αιματιοθήκη που αριθμεί κάποια κοστούμια, αλλά τα περισσότερα κοστούμια και στολές είναι ιδιωτικές. Έχει δηλαδή το κάθε παιδί και ο κάθε πορευτής δικά του, γιατί πρέπει να πούμε ότι η στολή είναι ιδιαίτερη, είναι ακριβή και δεν είναι εύκολο να υπάρχει για όλο το υλικό η ματιοθήκη έτσι ώστε να καλύπτει τις ανάγκες των χορευτών. Γιατί πρέπει να σημειώσουμε ότι τις απόκριες ο σύλλογός μας βγάζει δύο πουλούκια, δύο ομάδες δηλαδή, οι οποίες αριθμούν γύρω στα 35 με 40 μεγάλους χορευτές, με τον πρόσωπο δηλαδή, και άλλα τόσα περίπου μικρά το καθένα. Πώς διαλέγετε ποιος είναι ο καπετάνιος και ποιοι κάνουν την μπούλα? Το ποιος είναι ο καπετάνιος, ο αρχηγός δηλαδή του πουλουκιού, διαλέγεται μετά από, με κριτήριο μάλλον, το πόσο παλιός είναι, το τι προσφορά έχει στο έθιμο και στο σύλλογο και πόσο μπορεί να
κουμαντάρει να φέρει πέρα στο δρόμενο όλη την ημέρα. Γιατί το δρόμενο του Γιάννη και τη Μπούλα διαρκεί από το πρωί μέχρι το βράδυ, με όλες τις δυσκολίες που συνεπάγεται αυτό, λαμβάνοντας πάντα υπόψη τη δυσκολία της στολής και ότι πρέπει να κρατηθεί ένα τηλετουργικό τέτοιο με άψογη αυστηρότητα. Και η Μπούλα πώς επιλέγεται? Η Μπούλα πάντα είναι από το ποιος θέλει να φορέσει αυτή τη στολή και να πάρει μέρος, γιατί και η Μπούλα είναι το πολύ σημαντικό κομμάτι του δρόμου. Αντιμετωπίζετε δηλαδή δυσκολία, έτσι, το ότι φοράνε... Ναι, μερικές φορές ναι. Υπάρχει δυσκολία, γιατί ίσως κάποια, ίσως να μην υπάρχουν άτομα που να θέλουν να πέσουν τη στολή αυτή. Οι περισσότεροι προτιμάνε να την δίνουν τη Γιαννίτσαρη, αλλά ένα ή δύο άτομα είναι αρκετά για κάθε πουλή και επομένως καλύπτουμε αυτό που χρειάζεται. Στο σύλλογο μαθαίνουν και άλλους χορούς τα παιδιά από άλλες περιοχές. Ναι, βέβαια. Πρέπει να πούμε ότι στις δραστηριότητες του συλλόγου είναι και η εκμάθηση χορών τουλάχιστον μέχρι αυτή τη στιγμή της ευρύτερης περιοχής της Μακεδονίας και της Τράκης, δηλαδή της Βόρειας Ελλάδας. Και αυτό όχι γιατί δεν θέλουμε να κρατήσουμε μόνο το δρόμενο, αλλά πρέπει να παράγουμε και ένα πολιτιστικό έργο. Δηλαδή πρέπει ο σύλλογος να γίνει ένα στέκι, να έρχεται κόσμος εδώ, να απορροφήσουμε την νεολαία από οποιαδήποτε άλλη επιρροή και να τη στρέψουμε σε μία από τις σωστές κατευθύνσεις που είναι και η λαογραφία και η παράδοση. Και αυτό δεν θα μπορούσε να γίνει αν δεν είχαμε και κάποια δραστηριότητα πέρα από το δρόμενο. Βλέπω πολλές συμμετοχές σε άλλα φεστιβάλ. Πηγαίνετε εκεί συνήθως την ομάδα που κάνει το δρόμενο ή πηγαίνετε και με άλλους χορούς? Πάντα είναι άτομα του συλλόγου. Δηλαδή ή είναι άτομα τα οποία παίρνουν μέρος στο δρόμενο ή είναι άτομα τα οποία, μάλλον να το πω διαφορετικά, τα αγόρια σίγουρα παίρνουν μέρος στο δρόμενο. Από εκεί και πέρα, επειδή το δρόμενο είναι ανδροκρατούμενο, όσον αφορά το κομμάτι των πανελληνίων χωρών που ανέφερα νωρίτερα, υπάρχουν και κοπέλες οι οποίες είναι χορεύτες του Συλλόγου, κάνουν πρόβες όλο τον χρόνο εδώ στο Συλλόγο και συνοδεύουν τις παραστάσεις και τις εκδηλώσεις αυτές. Πόσες κοπέλες έχετε? Αν μπορώ να υπολογίσω, γύρω στις 25 με 30 κοπέλες. Είναι και αυτές από κάποια ηλικία και πάνω βέβαια, αλλά είναι αρκετές. Η ερώτησή μου είναι αν σας καλούν συνήθως για να κάνετε το δρόμενο ή αν σας καλούν και έτσι γενικά για μια παράσταση πανελλήνια, ας πούμε, μακεδονική. Ναι, κατάλαβα. Ειδικά τώρα τελευταία οι προσκλήσεις που έχουμε μέσα στην Ελλάδα και πάντα διαλέγουμε σε ποιες εκδηλώσεις θα πάμε, δεν πάμε σε οποιαδήποτε εκδήλωση, γιατί δεν θέλουμε να κάνουμε το δρόμενο κάτι που να περιφέρεται από εδώ και από εκεί. Συνήθως οι προσκλήσεις αυτές αφορούν το δρόμενο. Υπάρχουν βέβαια κάποιες εκδηλώσεις που ζητάνε να έχουμε μια μεγαλύτερη παρουσία και χρονική αλλά και σαν ποικιλία, αλλά συνήθως αυτές οι εκδηλώσεις που πλαισιώνονται και με το δρόμο και με τις εκδηλώσεις των πανελληνίων χωρών είναι εκδηλώσεις του εξωτερικού, που εκεί πρέπει αντιπροσωπεύουμε έτσι κι αλλιώς και την πόλη μας αλλά και την Ελλάδα και πρέπει να δείξουμε και κάτι παραπάνω. Λαμβάνετε μέρος και σε διαγωνιστικά φεστιβάλ? Έχετε λάβει ποτέ? Αυτό έχει γίνει πολύ παλιά, πριν δεκαετίες δηλαδή. Τώρα τελευταία δεν έχουμε συναντήσει διαγωνιστικά φεστιβάλ. Και έχετε φορεσιές και από άλλες περιοχές της Μακεδονίας, για τις γυναίκες ας πούμε? Ναι, είναι η αντιπροσωπευτική στολή της Επισκοπής της Μακεδονίας, καθώς επίσης και της Τράκης. Τι άλλες δραστηριότητες έχει ο Σύλλογος εκτός από το χορό? Η βασικότερη δραστηριότητα είναι εκδοτική. Δηλαδή, έχουμε εκδώσει βιβλία που αφορούν βασικά την ιστορία του εθήμου της Νάουσας, κάποια ποίηματα ενός ντόπιου ποιητή του Κωνσταντούλη, καθώς επίσης και τώρα τελευταία έχουμε εκδώσει σε πολύ βελτιωμένη έκδοση, γιατί τα είχαμε εκδώσει και πιο παλιά, τα δημοτικά τραγούδια της Νάουσας. Και έχει εμπλουτιστεί το βιβλίο αυτό με τα ήθη και τα έθιμα που αφορούν τον κύκλο της ζωής στην Άωσα, δηλαδή ξεκινάει από τη γέννηση, τη βάφτιση, τον αραβόνα, το γάμο μέχρι και το θάνατο ενός ανθρώπου, στο οποίο υπάρχει και CD με τραγούδια της Άωσας, τα οποία φαίνονται και μέσα τραγουδισμένα από παλιούς Ναουσαίους, δηλαδή τραγουδισμένα περίπου τη δεκαετία του 60 κατά κύριο λόγο από ανθρώπους που τότε ήταν γέροι. Δηλαδή κοιτάμε, και είναι μόνο τραγούδια, δεν έχουν μουσική, όπως τραγουδιόταν στις παρέες. Δηλαδή κοιτάμε να τα μεταφέρουμε αυτούσια και να τα παραδώσουμε έτσι στο κοινό και στα μέλη μας με την πιο αγνή τους μορφή.
Πολύ ωραία δουλειά αυτή. Κάνετε έτσι εκδρομές εδώ γύρω, ταξίδια με τα παιδιά, να δουν κάποιο έθιμο που γίνεται έτσι πιο πέρα στα χωριά, ή έστω και για τη διασκέδασή τους. Εκδρομές για τη διασκέδασή μας κάνουμε έτσι ώστε να έχουμε τη σύσφυξη των, των σχέσεων που έχουν τα παιδιά μεταξύ τους, να γνωρίζονται καλύτερα, να διαβιώνουν καλύτερα. Και αυτό είναι ένα κριτήριο όταν κάνουμε και τις εκδηλώσεις στο εξωτερικό. Δηλαδή προσπαθούμε να πηγαίνουμε, αν όχι κάθε χρόνο, αλλά συχνά εκδηλώσεις στο εξωτερικό, έτσι ώστε σε μια διαβίωση 15-20 ημερών ή 12 ημερών, ανάλογα πόσο κρατάει μια εκδήλωση, να ζουν τα παιδιά 24/24 μαζί. Ένα άλλο που ήθελα να πω πέρα από τις εκδηλώσεις και πέρα από τις εκδόσεις είναι ότι έχουμε αγοράσει σαν σύλλογος ένα διατηρηταίο κτίριο μεγάλης αξίας δίπλα στο ποτάμι της Νάουσας, και λέω αξίας όχι μόνο χρηματικής αλλά όσο αφορά και την, τοποθεσία που βρίσκεται αλλά και την προοπτική που έχει για το σύλλογο. Είναι στη φάση των μελετών, ώστε, γιατί έχει ενταχθεί σε ένα πρόγραμμα για την ανάπλαση της Αράπτσας, έτσι ώστε να αναπαλαιωθεί και να στεγαζιστεί εκεί ο σύλλογος και για τις ανάγκες του, αλλά και για, τους περαιτέρω σκοπούς και στόχους που έχει βάλει. Τα έσοδά σας είναι συνήθως από κάποια βοήθεια, ξέρω εγώ, η νομαρχία, η δημαρχία, το κράτος σας βοηθάει ή έχετε κάποια συνδρομή στα παιδιά που πληρώνουν? Δυστυχώς δεν υπάρχει μια σταθερή χορηγία. Είναι το μεγάλο μας πρόβλημα αυτό. Υπάρχουν κάποιες οικονομικές ενισχύσεις κατά καιρούς και με τη μέθοδο της ευγενούς επαιτίας από πολιτικούς, τοπικούς άρχοντες κτλ. Αλλά τα μεγαλύτερα έσοδα είναι από τα ίδια μας τα μέλη όταν πραγματοποιούμε τον ετήσιο αποκριάτικο χορό, όταν κάνουμε κάποιο απογευματινό, αν κάνουμε κάποια λαχιοφόρο αγορά και οι συνδρομές φυσικά των μελών. Κάτι άλλο που θέλετε να πείτε? Δεν ήθελα να συμπληρώσω κάτι άλλο. Αυτό που πιστεύω ότι αξίζει και πρέπει να μεταφέρει τουλάχιστον για ανθρώπους που μπορούν να βρεθούν στην Άουσα είναι να έρχονται στην Άουσα την περίοδο της αποκριάς για να ζουν το δρόμενο, δεν το λέω έθιμο γιατί είναι δρόμενο και δεν είναι αναβίωση ή αναπαράσταση, είναι μια συνέχεια από τα αρχαία χρόνια και με την τελική του μορφή που έχει πάρει εδώ και εκατοντάδες χρόνια, δηλαδή πριν 200-300 χρόνια, να το ζουν από κοντά, γιατί δυστυχώς υπάρχουν αντιγραφές, πάντα όταν κάτι είναι τόσο αυθεντικό και τόσο ζωντανό έχει αντιγραφές, αλλά οι αντιγραφές δυστυχώς είναι αντιγραφές. Είναι και πολύ ωραίο βέβαια και πολύ ενδιαφέρον, γι' αυτό και αντιγράφεται. Ευχαριστώ πολύ. Εύχομαι να συνεχίσετε να τα κάνετε, να έχετε όλες τις δραστηριότητες και του χρόνου να σας βρούμε στο καινούριο το κτίριο. Οι χωροί της Νάουσας διακρίνονται σε ομαδικούς και ατομικούς. Στους ομαδικούς χώρους έχουμε τους κυκλικούς και τους πομπικούς χώρους. Οι πομπικοί χωροί, οι πατινάδες όπως τις λέμε εδώ στην Άουσα, είναι ιδιαίτερα διαδεδομένοι, δημοφιλείς, διότι συνοδεύουν τις ομάδες τις χορευτικές, είτε πρόκειται για το δρόμενο της ημέρας της αποκριάς, είτε για ομάδες ανθρώπων που για διάφορους κοινωνικούς λόγους βρίσκονται στους δρόμους και διασκεδάζουν, είναι οι πατινάδες. Οι πατινάδες χωρίζονται σε δύο κατηγορίες, στις μονές και στις διπλές. Οι μονές είναι αυτές που χορεύονται όπως οι χοροί στα δύο, με το ρυθμό τα 7-8, όπως είναι γνωστό. Οι διπλές είναι στο ρυθμό του Κασιλαμά. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε με την μονή πατινάδα, ο Μίλης ο Περήφανος. Θα ακούσουμε πρώτα τη μουσική για να καταλάβουμε και το ρυθμό μα και τη μελωδία. Χορεύω πρώτα εγώ λίγο. Καταλαβαίνουμε το βηματισμό, την κίνηση του σώματος, τα χέρια, το στήθος.
κλείσιμο του κορμιού και το κεφάλι. Μέχρι εδώ. Λοιπόν, τα βήματα, το πρώτο απ' όλα το στήσιμο του κορμιού. Πρέπει να είμαστε όρθιοι, το σώμα όρθιο, ψηλά, λεβέντικο και η κίνηση των ποδιών να είναι αρκετά ψηλά πάνω από το έδαφος. Ξεκινάω τα βήματα και τα χέρια να εναλλάσσονται. Μία το δεξί, μία το αριστερό, με το ίδιο βήμα, με το ίδιο πόδι που κινούμαστε. Δεξί πόδι και δεξί χέρι. Δείχνω. Ένα, δύο, τρία. Ένα, δύο, τρία. Ένα, δύο, τρία. Ένα, δύο, τρία. Και ένα ελαφρό σουστάρισμα την ώρα που κινούμε. Ένα, δύο, τρία. 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 Εδώ. Ο χορός στο αργό του μέρος περιλαμβάνει και κάποιες φιγούρες οι οποίες γίνονται για να δείξει ο χορευτής, κυρίως ο γενίτσαρος, μέσα στο δρόμενο τη λεβεντιά του. Και βέβαια, όταν δεν πρόκειται για το δρόμενο, είναι ένα, για να νοστιμήσει ο χορός αυτούς χορευτές που κινούνται στους δρόμους της πόλης. Όταν το ύφος του χορού δεν είναι έντονο, δεν πηδάει πολύ ο χορευτής, οι φιγούρες είναι οι στροφές. Εδώ έχουμε δύο ειδών στροφές. Ένα, δύο, τρία. Ένα, δύο, τρία. Μια πλήρη στροφή και συνεχίζουμε το ίδιο βήμα. Ένα, δύο, τρία. Ένα, δύο, τρία. Ένα, δύο, τρία. Και έμε το δεξιπόδι, αν χρειαστεί, και έμε το αριστερό πόδι. Αυτή είναι η απλή στροφή. Υπάρχει και η στροφή όπου υπάρχει ένα πισωγύρισμα και ένα σταμάτημα του χορευτή, όπου με την απότομη κίνησή του και το χτύπημα του ταουλιού βγαίνει ένα ωραίο αποτέλεσμα. Δείχνω. Ένα, δύο, τρία. Ένα, δύο, τρία. Ένα, δύο, τρία. Στο αριστερό πόδι εδώ. Πάει πίσω. Ένα, δύο, τρία. Ένα, δύο, τρία. Ένα. Επειδή εδώ αλλάζει το βήμα μας και αν θέλουμε να έρθει η μουσική για το γρήγορο μέρος εκεί όπου πρέπει, στο πόδι που είχαμε στην αρχή, πρέπει να κάνουμε και μια ίδια στροφή με το αριστερό πόδι. Ένα, δύο, τρία, ένα. Ένα, δύο, τρία, ένα. Δύο, τρία, ένα. Δύο, τρία, ένα. Μέχρι εδώ να τα κάνουμε όλοι μαζί χωρίς μουσική και να πάμε στη συνέχεια. Έτοιμοι, δεξί χέρι, δεξί πόδι και ξεκινάμε. Ένα, δύο, τρία. 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 Πάμε μια απλή στροφή. Ένα, ένα, δύο, τρία. Αριστερό, δύο, τρία. Ένα, δύο, τρία. Ένα, δύο, τρία. Και μία με τα αριστερό πόδι πάμε. Ένα, δύο, τρία. Ένα, δύο, τρία. Ένα, δύο, τρία. Ένα. Πάμε άλλη μία τώρα να σταματήσουμε. Και ένα, δύο, τρία, στο. Δύο, τρία. Ένα, δύο, τρία. Ένα, δύο, τρία. Ένα, δύο, τρία. Με τα αριστερό πόδι τώρα και ένα, δύο, τρία, δεξί, δύο, τρία, ένα, δύο, τρία, ένα, δύο, τρία, ένα, δύο, τρία, ένα, δύο, τρία, εδώ. Να πούμε επιπλέον ότι είναι επίσης δείγμα της λεβεντιάς του χορευτή όταν δεν χορεύει τόσο στατικά όπως το χορέψαμε τώρα στην αρχή δείγμα στα βήματα, αλλά όταν έχει μια επιπλέον αναπήδηση στο χορό. Λοιπόν, δείχνουν την αναπήδηση αυτή, που δείχνει και τη ζωντάνια του, την κίνηση του προς τα πάνω.
Εκεί έχουμε ένα πάτημα των δύο ποδιών και μία άρση προς τα πάνω του σώματος. Έχουμε 1, 2, 3. 1, 2, 3. Πάτημα στα δύο πόδια και πέφτουμε στο δεξί. Πάτημα στα δύο και στο αριστερό. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Πάμε όλοι μαζί. Με το δεξί χέρι και πόδι και 1, 2, 3. Πάτημα πάνω, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Hop, 2, 3. Hop, 2, 3. Hop, 2, 3. Εκεί. Μέχρι εδώ το αργό μέρος της πατινάδας με μουσική, διότι υπάρχει και το γρήγορο μέρος που υπάρχει αλλαγή της θέσης και για τους γενίζαρους υπάρχει και το χτύπημα της πάντας. Εκείνη, δεξί και... αργά όπως είναι ο ρυθμός. Ένα πόδι ψηλά και χέρι. Ένα σουστάρισμα. Πάμε μια επίστροφη τώρα. Και 1, 2, 3. 1. Και μια με τα αριστερό. Και 1, 2, 3. Πάμε με μια τώρα με σταμάτημα. Και οπ, πίσω, πίσω, στο. Πίσω αριστερό και... και άλλη μία τώρα με τα αριστερό πόδι και... δεξί πίσω, πίσω, στο. 1, 2, 3 και σουστάρισμα. Όπα, μέχρι εδώ. Οι πατινάδες έχουν δύο μέρη, τόσο οι μονές όσο και οι διπλές. Είναι το αργό μέρος που χορέψαμε και το γρήγορο όπως θα δούμε τώρα, όπου ο ρυθμός είναι εντονότερος και εκεί τα ζευγάρια όπως εμφανίζονται αλλάζουν θέση και χτυπούν την πάρα, το σπαθί όπως θα δούμε σε λίγο. Εάν δεν είναι γενίτσαροι και μιλούμε για κόσμο που χορεύει, απλώς χορεύουν εντονότερα και αλλάζουν θέση μέσα στο χώρο. Ξεκινάμε κάνοντας μερικά επιτόπια βήματα, σαν να παίρνουμε μια φόρα και πηγαίνουμε στην απέναντι πλευρά. Δείχνω. 1, 2, 3, 1, 2, 3, πηδώντας πριν τα 2, 3, 1, 2, 3, περνάω απέναντι. 1 και γυρνάω. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Πάμε όλοι μαζί. Ξεκινάμε αργά, θα αλλάξουμε δύο φορές θέση, μία απέναντι και μία από εδώ. Λοιπόν, πάμε αργά. 1, 2, 3, 1 και εντονότερα και 1, 2, 3, 1, 2, 3, πηγαίνει το καθένας όπως θέλει, πάμε. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, γυρνάμε και 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, hop, 2, 3, εκεί. Να δείξω και κάτι άλλο που αφορά κυρίως τους γενίτσαρους για τον τρόπο που χτυπάνε την πάρα. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι κυρίως στην κίνηση του σώματος και την αναπήδηση που θα κάνουμε. Είναι αυτό το απλό που δείξαμε τώρα, που επάνω στο βηματισμό, κυρίως του δεξιού ποδιού, χτυπάμε την μπάλα και φεύγουμε στην απέναντι πλευρά. Υπάρχει όμως, για να δείξουμε αυτή την λεβεντιά που έτσι και αλλιώς το έθιμο και η συστολή τα ζητάει, λοιπόν, είναι μια επιπλέον αναπήδηση και χτύπημα της μπάλας στον αέρα. Δηλαδή, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2,
2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, γύρισμα. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, πάτημα, σήκωμα και αλλαγή του ποδιού. Λοιπόν, αυτά όπως θέλει ο καθένας την ώρα που θα χορεύουν το χορό του, ώρα με τη μουσική. Να πάρουμε από μία μπάλα. Thank you.
περνάμε στην διπλή Πατινάδα που ονομάζεται διπλή, ας πούμε ίσως λίγο αφαίρετα από εμάς, γιατί υπάρχει μια επιπλέον αναπήρηση του ποδιού πριν αυτό πατήσει στο έδαφος σε σχέση με τη μονή που δείξαμε προηγουμένως. Είναι στο ρυθμό του Καρσιλαμά, έτσι. Και να πούμε ότι για τους γενίτσαρους υπάρχει αυτή η αναπήρηση που θα δείξω παρακάτω, ενώ για την πούλα το θηλυκό στοιχείο μέσα που επίσης είναι άντρας βέβαια, δεν υπάρχει αναπήρηση γιατί πρέπει να κινείται χαμηλά σιτά στο έδαφος. Υπάρχει ένας σχηματισμός μονάχα. Μία από αυτές τις πατινάδες, τις οποίες τη μελωδία θα ακούσουμε και θα χορέψουμε τώρα, που είναι κάτω στη Ρόιδο, είναι συγκεκριμένη πατινάδα, χορεύεται μόνο με τα μαντιλάκια από τους γενίτσαρους, μαντιλάκι στο χέρι, ενώ οι άλλες, κατά την πορεία του δρόμου, άλλες πατινάδες διπλές, χορεύονται και με πάρα. Με το μαντίλι, με μαντίλι στο χέρι. Είναι ένα μαντίλι που έχουν, όπως θα προκριθεί στις βιντεοτενίες, που έχουν έτσι και αλλιώς οι γενίτσαροι δεμένο στο δεξί του χέρι. Και το έχουν ανάμεσα στα δύο του δάχτυλα εδώ. Λοιπόν, οι φωτογραφίες δείχνουν. Λοιπόν, θα περάσω στη μουσική, στη μουσική, στη μελωδία. Θα περάσω λίγο και μετά θα αναλύσω.
Τρία. Τελειώνοντας με τις πατινάδες, να πω ότι εδώ τις χορέψαμε στατικά, επειδή ο χώρος μας είναι περιορισμένος και δεν μπορούμε να κινηθούμε. Οι πατινάδες, όπως και η λέξη το λέει, είναι πατώ και άδω, πατώ και τραγουδώ, δηλαδή περπατώ στους δρόμους. Λοιπόν, η κίνηση εδώ που ήμασταν, στο μέρος που χορεύαμε επί τόπου, πρέπει να είναι δεξιά και αριστερά, ανάλογα με το πώς γυρνάει το σώμα μας, έτσι, και όχι μπρος-πίσω. Και βέβαια δεξιά και αριστερά δεν είμαστε καθουμένοι σε μια συγκεκριμένη θέση, το σώμα μας παίζει έτσι, χορεύει, ευχαριστιέται, δεν κάνει γεωμετρία. Αλλά η κίνηση όμως είναι δεξιά και αριστερά. Δείχνω 1, 2, 3, στρέφεται το σώμα, έχουμε και την κίνηση δεξιά και αριστερά. Λοιπόν, καθοδόν όμως, περπατώντας, χορεύοντας τον δρόμο, αυτό δεν είναι τόσο εμφανές, διότι το σώμα κινείται. Και έτσι έχουμε δηλαδή, ναι μεν, μια ελαφρά κλίση του σώματος, αλλά και μια προώθησή του μπροστά. Δηλαδή, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, και μόνο σταματάμε όταν πρόκειται να χτυπήσουμε πάλα, όταν η μουσική θα ζωντανέψει και θα πάμε στην απέναντι πλευρά στο ζευγάρι. Λοιπόν, να το κάνουμε. Εξοχήν Ναουσέικος χορός, χορεύεται σε κύκλο και είναι χορός ατομικός. Χορεύει μόνον ο πρωτοχορευτής, ο οποίος είναι μπροστά, ο καπετάνιος, και με αυτόν ξεκινά όλο το έθιμο από το Δημαρχείο, από το κονάκι, το μουντήρο, όπως λέγαμε. Όλοι οι άλλοι κρατούν ίσα το χορό, τεινάζουν το κορμί τους σε κάποιο σημείο που πρέπει να φανεί η δύναμη, η ανδριοσύνη των χορευτών, και μετά το σημείο που ανοίγει ο χορός, σταματά ο πρωτοχορευτής να είναι μόνος του και συνεχίζουν όλοι με τη βάση όλων των ναουσιαϊκών χορών τον Ιζάμικο. Βεβαίως έχει και το απολυτό, σημεία του χορού αυτού στο απολυτό, στο ξαμπολυτό όπως τα λέγαμε, στο απολυτό αυτό σημεία έχουν βρεθεί ακριβώς με ίδια στοιχεία σε αρχαία αγγεία, ακριβώς με τα χέρια προς τα πάνω και όλο το σχετικό του χορού. Υπάρχει μοτίβο συγκεκριμένο. Γενικά ο κορμός του χορού είναι στερεότυπος, σε κάποια σημεία εμφανίζονται πρωτοβουλίες του χορευτή, τα λεγόμενα τσαλίμια, τα οποία όμως δεν πρέπει να υπερβούν τον κανόνα. Είναι τα πάντα με κανόνα. Βασικό στοιχείο και μέλημα είναι ο χορευτής να έχει άμεση επικοινωνία με τον ταούλι. Και μάλιστα τα βήματα γίνονται με το βαρύ το νταουόξυλο και όχι με το άλλο. Ο ζωρνάς απλά δίνει την έννοια και τη μουσικότητα του χορού. Ο καλός ο χορευτής πάντα χορεύει στα νύχια.
Δηλαδή, δίδει το βάρος του στις μύτες των ποδιών και δεν δίδει βάρος στον δεύτερο χορευτή που τον κρατάει. Το χέρι του δεύτερου χορευτή είναι σε τούτο το σημείο σταθερότατο, χωρίς να σφίγγει ή να κάνει, το έχει εδώ για να έχει το αντίβαρο όλο, κολλημένο στο κορμί του, τον αγκώνα, ενώ ο πρωτοχορευτής δίνει το αριστερό του χέρι και ακουμπά όσο δυνατόν ελαφρύτερα στον δεύτερο. Αυτό εφαρμόζεται σε όλο το χορό, δηλαδή το δεξί χέρι κρατάμε τον μπροστινό χορευτή μας και το πίσω το δίδουμε να μας κρατήσει ο επόμενος. Και γενικά είναι το χέρι έτσι ακριβώς πάει σε όλους τους χορούς. Το χέρι, φυσικά το χέρι και το πόδι που πάει στην παπαδιά πάνε αρμονικά. Δεν μπορεί να πάει το πόδι εκεί όπως κάνουν μερικοί και το χέρι εδώ. Και πάει και το κορμί. Ρακ. Και μάλιστα εκείνο που πρέπει να προσέξουμε όλοι μας είναι ότι τρακ το χέρι, τρακ και το πόδι. Δεν πάει το πόδι έτσι όπως το κάνουν μερικοί. Λίγο. Δεν πάει μόνο το πόδι έτσι μονοκόμματο. Τρακ. Είμαστε υποχρεωμένοι να σπάσει. Τρακ και το πόδι. Τρακ με τον ταούλι. Και γίνεται και αυτή η σούστα. Ραπ, ραπ. Όπως επίσης η δύναμη του καλού χορευτή είναι όταν κάνει τη γύρα, τα δύο χέρια είναι πάντα πάνω, έρχονται τα πόδια το ένα λίγο μπρος το άλλο πίσω και κάνει το λάκτισμα, το βαθύ. Γραπ, μπραπ και σηκώνεται εδώ, στον ήχη. Όχι όπως. Αυτό σημαίνει αστάθεια χορευτού και μη σωστή απόδοση στον αουσιαϊκό χορό. Μόλις σηκωθεί κάνει αυτό εδώ. Δηλαδή στη μύτη του ποδιού γυρίζει όλο το κορμί αυτό εδώ. Δεν σημαίνει ότι. Καταλαβαίνουμε. Λοιπόν, να το κάνουμε μια φορά χωρίς μουσική. Ένα πάρα πολύ απλό. Λοιπόν, το κάνουμε μόνο μια φορά από τους τρεις γύρους που έχει ο μουσικός σκοπός. Ανοίγει ο χορός. Προσέξτε, πάει χέρι-πόδι μαζί. Αυτό εδώ. Ρα. 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 Τακ. Τακ. Μετά πάμε πίσω. Αυτό γίνεται τρεις φορές. Στη συνέχεια αρχίζει ανοίγει ο χορός. Πάμε αυτό. Ανοίγει εδώ. Ένα. Το δεύτερο πόδι στρίβει. Δύο. Τρία. Στρίβει. Καταλαβαίνετε αυτό. Και μετά φέρνω γύρα. Ένα. Από εκεί πέρα είναι η κάθεση. Δύο. Τρία. Τέσσερα. Πέντε. Μπράβο. Το χέρι πάντα πάνω. Άμεση επαφή με τον ταούλι. Παρακολουθούμε τη μουσική και όλη η έκφραση είναι ενιαία. Μέχρι που θα ανοίξει ο χώρος, μπαίνουμε στον Ιζάκο και στα ανοίγματα. Λοιπόν, κάνουμε μία μουσική. Όταν ανοίγει... Δηλαδή, σε φέρνει τη φουστανέλα πάνω σου, όταν μπαίνεις. Ήδη είναι ο ρυθμός είναι πιο... Πιο βαρύς. Οπότε σε βαρύς στην αρχή και σε δείχνει μόνος του να φύγεις. Αυτό εδώ κάνεις. Τα μπέλη φέρνεις έτσι στο πόδι, ενώ στην παπαδιά πας έτσι. Αυτές είναι οι λεπτομέρειες. Και τα δύο τα χέρια, συγχρόνως. Και εδώ, στη μύτη με βρίσκει τον ταούλι. Ένα, δύο, τρία, τέσσερα. Με κάθισμα βαθύ. Είμαστε έτοιμοι τάκη. Κάνουμε... Δεν έχουμε βέβαια. Κάνουμε αυτό εδώ. Μια στιγμή.
υπόψη μας είναι ότι στους χορούς τους ατομικούς, όπως και στις πατινάδες και σε όλους τους ναουσιαίκους, πρέπει να ξέρουμε το σκοπό του χορού, για να μην πω και το τραγούδι, να μπορούμε δηλαδή, αν όχι να το τραγουδήσουμε, να το σφυρίξουμε. Είναι προτεραιότητα, άμεση προτεραιότητα, διότι πρέπει να ξέρουμε πού πατάμε και πώς χορεύουμε. Τώρα, ξεκινάμε με το χορό Παπαδιά. Αυτό που είπα.
Εγώ αυτό που είπες δεν το κατάλαβα για την Παπαδιά και τον Ταβέλη. Θα το πω ύστερα για όταν θα πάμε στο τέλος τον Ταβέλη. Μακρινίτσα είναι χορός αργός, στα δύο θα λέγαμε. Είναι χορός που χορεύεται για να θυμίσει τη θυσία των γυναικών της Νάουσας στην Αράπιτσα, όταν το 1822 έγινε το ολοκαύτωμα της Νάουσας και κυνηγήθηκαν οι γυναίκες, έπεσαν από το βάραθρο, από τον καταράκτη της Αράπιτσας, στη θέση του ντουμπάνους της Νάουσας. Χορός απλός, τελετουργικός, με όρθιο σώμα, κεφάλι και βλέμμα αυστηρό μπροστά και όχι χαμόγελα και πολλά κουνήματα. Χορεύεται από την ύφη, την πούλα δηλαδή, μπροστά και ακολουθείται από τους γιανίτσαρους. Αν υπάρχει δεύτερη πούλα, είναι μετά το δεύτερο γιανίτσαρο κτλ. Λοιπόν, τα βήματα είναι, άλλοτε το έχουμε δει από παλιές να το χορεύουν και μπρος και πίσω, έτσι, και από την ώρα που θα γίνει ο αμανές του ζωγράφου στο τέλος του χορού, έχει και κίνηση συνέχεια μπροστά, γιατί κινείται η πούλα προς τα πίσω. Και δείχνω, 1, 2, 3. 1, 2, 3, εδώ. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Από ένα σημείο και μετά, προς το τέλος του χορού, ζαλίζει ο ζουρνάς, υπάρχει αμανές και κάνει μια κίνηση προς τα πίσω η νύφη, γυρνάει και πιάνει από το βραχίωνα τον χορευτή που την πιάνει και κινείται έτσι. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 και αργά αργά περνάει κάτω από το χέρι του. 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 και κάπου εκεί τελειώνει ο χορός. Είναι λίγο πιο αργός βέβαια από αυτό που εγώ έκανα τώρα. Πάμε στο χορό κατευθείαν. Ψηλά, λίγο ψηλά. Σώμα και βλέμμα μπροστά. Είναι ο συρτός χορός της Νάουσας, στα 2 και αυτός 7-8 ο ρυθμός του και πηγαίνει μονάχα μπροστά. Είναι ζωντανός, πηδηχτός χορός. Ξεκινάει στην αρχή αργά και στη συνέχεια γίνεται εντονότερος. Χορά που χορεύεται κυρίως από μικρά παιδιά. Και δείχνω 1,
2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Το 1 είναι λίγο στροφή του σώματος και έρχεται μόνο του. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Τρέχει λίγο το σώμα στο 1. Εδώ πάμε. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Εδώ. Λοιπόν, μουσική. Τέσσερα,
5, 6, 7, 8. Φιγούρες για τον πρωτοχορευτή, την πρωτοχορεύτρια, γιατί χορεύεται και από γυναίκες ο χορός. Λοιπόν, όχι μέσα στα πλαίσια του εθήμου, έτσι. Μια στροφή, όπως και στο λιζάνι που θα δούμε αργότερα. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4 και με βηματισμό 7, 8. Και επίσης στο πρώτο βήμα μία ελαφρά αναπήδηση και κόντρα πάτημα στον ταούλι. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Με τη μελωδία. Χορευτή κύριο στο πρώτο που χορεύει. Ένα συγκεκριμένο σημείο που ξεκινάει, δεν τον ξεκινάνε όπου να είναι στη μελωδία μέσα. Είναι στο κενό. Τώρα. Σήμερα στις κοινωνικές εκδηλώσεις χορεύονται και από γυναίκες. Εννοούμε στους γάμους και στις διάφορες γιορτές. Όμως μέσα στο έθιμο, στον δρόμενο, δεν χορεύουν οι γυναίκες ούτε στον ένα ούτε στον άλλο χορό. Περνάμε στον Ριζάμικο που είναι πάνω στο ίδιο ρυθμικό μοτίβο με τον προηγούμενο, με το Μελεκέ, αλλά προοδευτικά ο χορός δυναμώνει, γίνεται γρηγορότερος και απαιτεί δύναμη εκτός από την τέχνη του χορευτή. Οι κινήσεις είναι πιο έντονες, πιο πηδηχτές και τα βήματα βγάζουν τον χορευτή πιο μακριά από ό,τι έβγαζαν τώρα στα 8 βήματα, στους 8 βηματισμούς που κάναμε και ήταν μία έκταση των βηματισμών μικρή, τώρα είναι πολύ περισσότερη, πολύ μεγαλύτερη. Λοιπόν, τα ίδια είναι τα βήματα, μόνο που δεν έχουμε εκείνο τελείωμα εδώ στη μύχη. Όπως επίσης, έχουμε αναπηδήσεις σε 2-3 συγκεκριμένα σημεία. Το πρώτο βήμα, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Πρώτο, 4 και το 7, 8 στο τέλος. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Και εδώ η φιγούρα είναι η στροφή. Επίσης, σημαντικό είναι για την καλή απόδοση του χορού να υπάρχει μία αρτικότητα ανάμεσα στο δεύτερο και στο τρίτο βήμα. Εκεί όπου θα φεύγει η ομάδα των χορευτών και δείχνω 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Βλέπουμε ότι φεύγουμε πιο μακριά. Είναι χορός που δίνει την παλικαριά, τη ζωντάνια κτλ.
να το κάνουμε μαζί, πίστρασες μόλις αυτή τη μουσική. Και 1, 2, 3, 4, πάλι ξεκινάει ο χορός αργά όπως θα δούμε με τη μουσική και μετά όσο προχωράει δυναμώνει περισσότερο. Ψηλά το πόδι. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 5, 6, 7, 8. Ψηλά το πόδι. 5, 6, 7, 8. Στροφή. Hop. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. Εσύ με τη μουσική. Περισσότεροι Ναουσιαίκοι, αρκεί να υπολογίσουμε ότι και ο Νιζάμικος και ο Μελικές παλιότερα χορεύονταν μόνο από τον πρωτοχορευτή. Είναι χορός για βαρύτερο άντρα και μεγαλύτερη ηλικία έναντι της παπαδιάς, η οποία είναι για έναν ο οποίος είναι μικρότερος σε βάρος και πολύ νεότερος. Βεβαίως και σε αυτό το χορό, όπως και σε όλους τους ατομικούς, ο πρωτοχορευτής πρέπει να έχει τον απόλυτο έλεγχο πέρα από τις φιγούρες που θα κάνει. Πρέπει να έχει και τον απόλυτο έλεγχο όλου του μπουλουκιού, όλου του κύκλου. Δηλαδή να έχει και τη μουσική και το χορό και τον συντρόφο του και το εαυτού του στα χέρια του. Διότι και στα όργανα τα μουσικά αυτός θα κάνει νόημα πότε πρέπει να ανοίξει ο χορός και πότε πρέπει να βαρύνει.